Καλησπέρα σας, καλή Παρασκευή. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν βοηθάει ιδιαίτερα η αλήθεια είναι, για να καταλάβουμε ότι είναι Παρασκευή, γιατί λες να έχει λίγο ήλιο, ρε παιδί μου, να έχει λίγο έτσι έναν ωραίο καιρό για να ξέρω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορώ να κάνω τα έτσι μου, μπορώ να κάνω τα αλλιώς μου, μπορώ να κάνω τα τούτα μου, μπορώ να κάνω τα κίνα μου. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Sorry, δεν γίνεται όμως, με συγχωρείτε, αλλά έχει πάρα πολύ έτσι, βροχή εκεί έξω. Ο Φίβος μας έχει επισκεφτεί για τα καλά. Από ό,τι φαίνεται και το Σαββατοκυριακό κάπως έτσι θα κυλήσει. Ανά περιοχές βέβαια θα έχει τις βροχές του, πάντως το κρύο θα το έχει. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι για χουχούλιασμα στο σπίτι με κουβέρτα, καναπέ, τηλεόραση. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και φυσικά θα ξεκουραστείτε. Γιατί αυτός είναι ένας τρόπος ξεκούρασης, το να μην κάνεις τίποτα. Και επίσης, παιδιά, να πούμε και κάπου εδώ ότι δεν είναι και με τώρα να μην κάνεις και τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να περάσει μια μέρα που να είσαι απλά στο σπίτι σου χωρίς να κουνείται στον καναπέ και μετά να έρθει το βράδυ και απλά να πας για ύπνο. Πειράζει δηλαδή. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να το κάνω, δεν έχω καταφέρει μέχρι στιγμής, δεν έχει καμία σημασία, θα ήθελα όμως ιδανικά να το κάνω. Σας το λέω να το ξέρετε. Να το κάνω στα γενέθλιά μου το Σάββατο. Το άλλο Σάββατο είναι τα γενέθλιά μου. Τουλάχιστον έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα από την εκπομπή, θα έχω χρόνο να. Θα γιορτάσω απλά όπως θέλω, χωρίς να δουλεύω, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ σημαντικό, ναι. Θα ξεκουραστώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα ξεκουραστώ στο σπίτι μου. Λοιπόν, σήμερα που είναι η Παρασκευή, έχουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Σήμερα θα είναι στην παρέα μου ο Νίκ Μαριάνος, ο χορογράφος, ο χορογράφος. Χορευτής, εδώ πέρα τον έχουμε εμείς στα βραβεία και κάνει τα πάντα όλα, στο Madbox, της καρδιάς μας, ο Νίκ Μαριάνος. Θα είναι εδώ λοιπόν, εν ώψη του τρίτου NMDF, Νίκ Μαριάνος Dance Convention, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήμουν η πρώτη που ήρθε εδώ πέρα και έδωσε συνέντευξη για το NMDF και επικοινωνήθηκε μέσα από το Local Report και αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι για τους άλλους είμαι γουρλού. Για τον εαυτό μου όχι τόσο, δεν πειράζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό. Έτερον εκάτερον, ακριβώς. Θα είναι όμως εδώ να μιλήσουμε για το NMDF Convention. Να μας πει τι θα έχει φέτος, ποιες χορευτές έχει κλείσει, ημερομηνίες, εισιτήρια, όλα θα μας τα πει σε πολύ λίγο. Επίσης, θέλει να μου δείξει και ένα χορευτικό, ο Θεός και η ψυχή του, θα κάνω το σταυρό μου. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε μπει και σε χορευτικό mood. Έχουμε φανταστικό βίντεο, παιδιά, από Watch Mojo Greece, για το παιχνίδι για το Fortnite. Λοιπόν, οι καλύτεροι χορεί στο Fortnite και πώς φυσικά προέκυψαν. Θα πάμε να ξεκινήσουμε, το έχουμε. Έτσι, θα το πούμε και στα δύο μέρη, μέχρι να έρθει ο Νίκ Μαριάνος. Και επίσης, μόλις τελειώσουμε από εδώ, θα επιστρέψω μετά και θέλω να σας πω γιατί έχω φοβερό ταξίδι κιόλας. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε το 10 και το 9 και στρέφω. Ένα παιχνίδι με τις καλύτερες χορευτικές κινήσεις, τότε αυτό είναι το Fortnite. Καλώς ήρθατε στο Watch Mojo Greece και σήμερα θα μετρήσουμε αντίστροφα με τις επιλογές μας για τους 10 καλύτερους χορούς στο Fortnite και από πού προέρχονται. Πριν ξεκινήσουμε, θυμηθείτε ότι δημοσιεύουμε βίντεο κάθε εβδομάδα, επομένως βεβαιωθείτε ότι κάνατε εγγραφή στο κανάλι μας. Σε αυτή τη λίστα θα δούμε μερικούς από τους πιο αγαπημένους μας χορούς στο Fortnite που προέκυψαν από διάσημες περσόνες. Νούμερο 10. Πανηγύρι. Dumb and Dumber. Ο Jim Carrey πάντα ήταν γνωστός σαν ένας μάστερ της κωμωδίας, αλλά αμφιβάλλουμε αν ακόμη και αυτός είχε σκεφτεί ότι ο χορός του το 1994 στην ταινία Dumb and Dumber θα μνημονευόταν ακόμη και σήμερα, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας. Παρ' όλα αυτά, ο χορός αυτός έχει γίνει ένας από τους πιο φρενήρης και ξεκαρδιστικούς χορούς στο Fortnite και αυτό λέει κάτι. Ελπίζουμε κάποια στιγμή κι άλλες εμβληματικές κινήσεις του Carrey να μπουν στο παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχουν πολλές. Νούμερο 9. Πανηγυρισμός. Σέινφιλ. Το Σέινφιλτ μπορεί να είναι ένα σόου για το τίποτα, αλλά παρόλα αυτά παραμένει μία από τις πιο εμβληματικές κωμωδίες όλων των εποχών. Στο επεισόδιο The Wallet του τέταρτου κύκλου, η Ελέιν επιτέλους επιστρέφει από τις διακοπές της, κάνοντας τον Τζέρι και αυτήν να χαιρετηθούν κουνώντας τα χέρια τους στον αέρα και χορεύοντας με τα πόδια τους που κινούνταν σε τρελούς ρυθμούς. Ναι, αυτή ήταν η στιγμή της γέννησης του χορού Πανηγυρισμός. Μπορείτε να τον αποκτήσετε μόνο από το Item Shop και να τον χρησιμοποιήσετε για να γιορτάσετε το ξαναζωντάνεμα ενός φίλου.
φίλου ή για να εκφράσετε τον ενθουσιασμό σας όταν ανατινάζετε έναν εχθρό σας. Νούμερο 8. Μάλιστα. Ωραίο είναι. Θέλετε. Εντάξει, θα το δούμε και μετά, όπως καταλαβαίνετε. Και ο πανηγυρισμός είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα γιατί να γίνει χορευτικό, κανείς δεν ξέρει. Πάντως, αν υπάρχει κάποια σκηνή από κάποια ταινία του Jim Carrey που είδαμε στο νούμερο 10, σίγουρα είναι στη μάσκα. Αλλά θα φτάσει στο νούμερο 1, γιατί οι χορευτικές σκηνές του Jim Carrey στη μάσκα νομίζω ότι αγγίζουν το. Νομίζω ότι αγγίζουν τα όρια της τεχνολογίας βασικά, γιατί σε κάποια σημεία ναι, υπάρχει μέσα και η τεχνολογία σε αυτό. Οπότε δεν λες ότι είναι και πάρα, πάρα πολύ εύκολο. Πάμε να δούμε και το 8 και το 7, θέλετε ή όχι. Θέλετε να. Γιατί. Όχι, θα το δώσουμε 8-7, 6-5-5-4-3 και μετά το 2 και το 1 θα το δούμε στο YouTube, όχι. Δεν απαντάει κανείς από πάνω. Να το δούμε. Πάμε δηλαδή, το έχουμε. Με ακούτε. Το έχουμε. Πάμε. Δώστε το. Το παιδί με το σακίδιο. Αυτός ο χορός έχει γίνει πολύ διάσημος τον τελευταίο καιρό. Το φλος μπορεί να μην φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά είναι πιο δύσκολο από ό,τι νομίζετε. Βέβαια δεν προέρχεται από αυτόν, αλλά ο Ράσελ Χόρνινγκ τον έκανε διάσημο ιδιαίτερα μετά την εμφάνισή του στην ερμηνεία της Κέιτι Πέρι στο Saturday Night Live. Το να δεις αυτό το χορό να μπαίνει στο Fortnite δεν μας προκαλεί έκπληξη και σαν ανταμοιβή για τη σεζόν 2 αποτελεί πιθανώς έναν από τους πιο σπάνιους χορούς που θα συναντήσετε. Νούμερο 7. Κοτόπουλο. Αρέστε την development. Πιο σπάνιους χορούς. Κόψτε το εδώ πέρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Floss Dance είναι από τους πιο σπάνιους χορούς που θα συναντήσουμε. Και όμως έχει γίνει πάρα πολύ μόδα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρεις στο ρυθμό του. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσεις πολύ αργά για να καταλήξεις πολύ πολύ γρήγορα στο Floss Dance. Και είναι έξω χέρια, έξω γοφός, μέσα χέρια, μέσα γοφός, έξω κράο, 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 κράο. Εντάξει, ναι, okay, θα σας το δείξω μετά. Πάμε να φύγουμε για ένα break και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχω και φοβερό, δώρο διαγωνισμό σε καλάβρητα για σκι. Μπορείτε να μείνετε και να μας κάνετε και follow στα social media μας και στο MATV αλλά και στα social του Madrid 106,2. Αλλά και μέσα στο MATV ξέρετε ότι ανεβαίνουν όλες οι ειδήσεις έτσι με ένα σχόλιο πολύ πολύ περιεκτικό για να ξέρετε ακριβώς τι έχει συμβεί και οτιδήποτε τρέχει εκεί στην ξένη μουσική και δείτε στα μουσικά νέα. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να δούμε πρώτα το νούμερο 6. Πάμε στο νούμερο. Στο 7, συγγνώμη, πάμε στο νούμερο 7. Να τα δούμε για να σας δώσω, το διαγωνισμό και να φύγω σε break και να έρθει ο Νίκ Μαριάνος, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να συζητήσουμε. Αλλά θέλω να φύγουμε γρήγορα από εδώ για να έρθει το αγόρι μου το όμορφο. Νούμερο 7. Κοτόπουλο. Arrested Development. You'll never stand up to the man. He's a chicken. A chicken. Κατά τη διάρκεια της σειράς του Netflix, Arrested Development, ο χαρακτήρας του Will Arnett πολύ συχνά παρενοχλεί τον κόσμο κάνοντας ένα προσβλητικό chicken dance. Και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Blath έχουν παρόμοιους χορούς, όπως αυτός του Goff που μπήκε τελικά στο Fortnite. Τώρα και εσύ μπορείς να γίνεις καυστικός, αφού η συγκεκριμένη κίνηση υπάρχει διαθέσιμη στο Item Shop. Νούμερο 6. Έλα ρε παιδιά τώρα, αλήθεια. Έχουν γίνει όλα αυτά χορευτικά. Θέλετε να μου το πείτε τώρα, είναι πραγματικότητα αυτό. Και είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάνεις κάτι, δηλαδή και ας πούμε όπως είδαμε, σκοτώνεις κάποιον, κερδίζεις και κάνεις το χορευτικό. Και άμα κάνεις το χορευτικό αυτό, το κάνεις εσύ με το σώμα σου, ας πούμε. Ναι. Ναι. Υπάρχουν ειδικά ενθέματα. Αθέματα. Μάλιστα. Άκου τώρα. Εντάξει, σιγά ρε παιδί, μια χορευτική κίνηση είναι. Δηλαδή, απεθάνουμε κιόλας. Δηλαδή, μου λένε ότι υπάρχουν ολόκληρα νομικά θέματα επειδή κλέψαν την κίνηση. Αλήθεια τώρα. Αντί να χαίρεται, δηλαδή, μπορεί αυτή η κίνηση να κάνει το γύρο του κόσμου και να τη συνδέσουν έτσι και να τη συνδυάσουν έτσι, το έχουν κάνει τόσο μεγάλο θέμα.
Έλα Παναγία και λαχριστέ μου. Τέλος πάντων, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Α, πολύ ωραία, λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις. Πολύ ευχάριστα νέα διαβάζω γενικά. Πάμε να πάμε στο διαγωνισμό και να πάμε στα ευχάριστα πραγματικά νέα. Για εσάς που είσαστε λάτρες των χειμερινών σπορ, παιδιά, θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι λάτρες του σκι, άσχετα. Δεν προλαβαίνω να πάω και να κάνω και έχω πολύ καιρό να πάω να κάνω. Αλλά για εσάς που είστε λάτρες του σκι ή του snowboard τέλος πάντων, μπορείτε να βρεθείτε τώρα σε ένα από τα πιο cool χιονοδρομικά κέντρα. Το Madradio και εγώ, η εκπομπή μου δηλαδή, έχουμε φροντίσει πλέον γι' αυτό και κάθε Παρασκευή δύο νικητές κερδίζουν δύο τεράστια δώρα προσφορά του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Ένα ετήσιο, προσέξτε με, ετήσιο pass για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων ή μια ημερήσια εκδρομή για δύο άτομα με snow bus, με ενοικίαση εξοπλισμού και ημερήσιο pass για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. Πώς όλα αυτά γίνονται δικά σας? Στέλνετε μήνυμα γράφοντας ΜΑΤ και ενώ το ονοματεπώνυμό σας. Η αποστολή γίνεται στο 54981 και πραγματικά ίσως να είστε εσείς ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν αυτά τα μοναδικά δώρα, τα οποία είναι προσφορά του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρίτων. Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω στα Καλαβρίτα και μου αρέσουν τόσο πολύ, αλλά θα πάω όμως. Τους όρους συμμετοχής τώρα δεν μπορείτε να τους βρείτε στο www.mat.gr. Όπως επίσης η χρέωση είναι ακόμα 49 ευρώ, ένα SMS με FIPA, όπου εφαρμόζεται πλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού. Να σας πω ότι η διάρκεια του διαγωνισμού είναι μέχρι και τις 15 του Φλεβάρι. Και τώρα θέλω να σας δώσω και μερικές πληροφορίες για το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, όπου βρίσκεται, παιδιά, στην βόρεια πλευρά του Χελμού, στη θέση Ξερόκαμπος, μόλις 15 χιλιόμετρα από τα Καλάβρητα. Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1988 και βοήθησε τα μέγιστα για την ανάπτυξη της περιοχής, εννοείται. Οι επισκέπτες, παιδιά, στα Καλάβρητα κάθε χρόνο ξεπερνούν τους 150.000 και στην πλειονότητά τους είναι νεαρής ηλικίας προφανώς, αλλά και φυσικά είναι και σκιέρ όλων των επιπέδων. Είναι το πιο κοντινό χιονοδρομικό στην Αθήνα και υποδέχεται σκιέρ και snowboarder από όλη την Ελλάδα. Να σας πω, παιδιά, μόνο ότι επειδή έχω πάει, τα τοπία του Χελμού, παιδιά, είναι μαγευτικά και η θέα στο Ιόνιο, στον Πατραϊκό και στον Κορυθιακό κόλπο είναι μοναδική. Γενικώς είναι έτσι μια ωραία εκδρομή που μπορείς να την κάνεις. Είναι και ημερήσια εκδρομή. Γίνεται και ημερήσια να πας, να κάνεις το σκί σου, να κατέβεις κάτω στα Καλαβρίτα, να φας και μετά σιγά σιγά να πάρεις το δρόμο της επιστροφής. Μακάρι να μπορούσαμε, παιδιά, να το κάνουμε αυτό κάθε Σαββατοκύριακο. Πιστέψτε με, θα ξεχνιόμασταν 100%. Απλά καλό να το κάνεις το Σάββατο για να έχεις και την Κυριακή να ξεκουραστείς. Για να περάσεις καλά το Σάββατο, αλλά χρειάζεσαι και μια μέρα έτσι να ξεκουραστεί το σώμα σου από το πολύ το σκι και το πολύ το snowboard και το παιχνίδι και. Πάμε να φύγουμε σε ένα break. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Αμέσως μετά στην παρέα μου θα είναι φυσικά ο Nick Marianos και το Nick Marianos Dance Convention. Έχουμε λοιπόν, έχω γυρίσει, έχω επιστρέψει, τον έχω προλογίσει 1 και 2 και 3 και 5 και 10 φορές. Nick Marianos. Nick Marianos Dance Convention κάθε φορά που τον βλέπω, τον λέω εγώ. Ισχύει. Έχει γίνει σήμα κατά τεθέν. Έχει γίνει σήμα κατά τεθέν και είναι το τρίτο. Είναι το τρίτο κατά σειρά. Είμαι γουρλού, είσαι πολύ γουρλού, μπορώ είμαι. Να πω. Ναι. Εντάξει, γιατί από εκεί που ήμασταν σε ένα χώρο, τώρα ξαφνικά έχουμε πάει σε ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε μια προοδευτική άνοδο. Πες μου λίγο μερικές πληροφορίες. Το πιάσαμε από τα μαλλιά, να πούμε δύο πράγματα για το Dance Convention, όπου ουσιαστικά έρχονται χορευτές από όλο τον κόσμο, τους οποίους τους έχει προσεγγίσει ο Νίκος με πολύ προσπάθεια. Είναι αυτό που λέει και η λέξη, είναι ένα Dance Convention. Δηλαδή, έρχονται οι άνθρωποι εδώ πέρα, σας δείχνουν χορογραφίες. Χορογράφια από ό,τι άκουσα, Jay Law. Britney Spears, ο χορογράφος της Britney Spears. Ο γνωστός αυτός ο χορογράφος. Ο Brian Friedman, ναι. Πώς το έχεις κάνει αυτό? Εντάξει, με πολλή προσπάθεια και είναι μια προσπάθεια χρόνου βασικά που εντάξει, ουσιαστικά τώρα κορυφώνεται, δηλαδή έχω καταφέρει και έχω βρει τα contact αυτά. Είναι ένα event που θα είναι 3 μέρες. Ναι. Έχουμε φτάσει να είμαστε στην ευχάριστη θέση να γίνεται πλέον στο Ολυμπιακό στάδιο, που σημαίνει ο χώρος ο προηγούμενος δεν μας χώραγε. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλά αυτό. Ναι, ότι πάει καλά. Βασικά δίνουμε πολύ ενέργεια σε αυτό και εγώ και η ομάδα μου. Πολύ θετική ενέργεια, το αγαπάμε. Είναι κάτι που το κάνουμε ουσιαστικά γιατί το αγαπάμε πρώτα απ' όλα. Και σαφώς ο κόσμος ανταποκρίνεται και έχει αυτή την αύξηση και έχει μια τεράστια δυναμική σαν event. Πότε ημερομηνιακά, πότε το έχουμε τώρα? Είναι 1, 2, 3 Μαρτίου, είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην αίθουσα Κασιμάτη.
Ήδη έχουν κλείσει 500 χορευτές από το εξωτερικό για να παρακολουθήσουν αυτό, που είναι ένας αριθμός. Αυτό είναι, δηλαδή, σκέψου, φοβερό. Σκέψου ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν ένα εισιτήριο για να το παρακολουθήσουν, αεροπορικά, διαμονή. Ουσιαστικά οργανώνουν ολόκληρο ταξίδι μόνο για αυτές τις τρεις μέρες και έρχονται στην Ελλάδα, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το σκέφτηκες εσύ. Τα είχαμε πει και στο παρελθόν. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο το σκέφτηκες εσύ. Είχες κάποια ιδέα, το είχες στο εξωτερικό, πήγαινες εσύ. Εγώ... παλιότερα που ήμουν και εγώ σαν χορευτής πιο ενεργός, ουσιαστικά πήγαινα σε αντίστοιχα camp ή convention στο εξωτερικό. Είχα πάει στην Ιταλία, στη Γερμανία, σε κάποια. Και ουσιαστικά μετά όταν άνοιξα σχολείο, γιατί να μην κάνω κι εγώ ένα εδώ. Εντελώς παρορμητικά και αυθόρμητα, όπως λειτουργώ σαν άνθρωπος βασικά γενικότερα. Το έκανα, τόλμησα και πέτυχε. Είδα ότι ο κόσμος αμέσως ανταποκρίθηκε και... αυτό, χρόνο με το χρόνο, μπαίνουν όλο και νέοι συνεργάτες, νέοι άνθρωποι που το στηρίζουν και σιγά σιγά μεγαλώνει ουσιαστικά. Και με την αγάπη μας και με την προσπάθεια. Πάμε να δούμε, έχουμε ένα βίντεο από το περσινό convention που έγινε. Πάμε να δούμε λίγο έτσι τι συνέβη και πέρυσι, για να πάρετε μία ιδέα για το τι θα γίνει φέτος, το οποίο θα είναι στο δεκαπλάσιο από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί τουλάχιστον ο χώρος θα χωράει και πολύ πολύ περισσότερο κόσμο. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο, έτσι για να πάρετε μία ιδέα. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε για εισιτήρια, θα πούμε για πάσεις, θα πούμε τα πάντα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, εδώ είμαστε, βλέπουμε. Mm-hmm. Αυτό από ποιον χορογραφήμαστε? Αυτός είναι ο Phil Wright, είναι από το Los Angeles. Είναι και αυτός καθηγητής σε ένα από τα μεγαλύτερα dance studios στο Los Angeles, που φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχουμε δει, μια κόκκινη αίθουσα που κάνουν, είναι το Millennium. Ναι. Και βασικά φέτος οι 8 από τους 13 καθηγητές που θα έρθουν είναι από το Millennium. Είναι τεράστια η παραγωγή, είναι τεράστια η προσπάθεια. Οι 8 από τους 13. Οι 8 από τους 13, δηλαδή όλοι έχουμε δει κάποιο σίγουρα, κάποιο βίντεο ή στα social, έχουμε δει κάποιο βιντεάκι από αυτούς. Είναι πολύ διάσημοι, μιλάμε, ο καθένας από αυτούς έχει 2 million followers στο Instagram, είναι πολύ huge ονόματα, ναι, είναι πολύ ωραίο. Θα έρθει ο Γιάννης ο Μάρσαλ ξανά, μετά τα κούνια που χορεύει ο Γιάννης. Γενικά πολύ ωραία, πολύ ωραίο. Βασικά είναι κάτι πολύ ευχάριστο που συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Εγώ, δηλαδή, πριν 5 χρόνια μου έλεγε κάποιος, πριν μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία, ότι θα γίνει αυτό στην Ελλάδα, θα έλεγα αποκλείεται. Έχει φτάσει στο επίπεδο να πεις ότι τουλάχιστον αυτή τη χρονιά βγήκε λίγο πιο εύκολα. Σε εισαγωγικά το λίγο πιο εύκολα. Ναι. Γιατί θυμάμαι την πρώτη χρονιά που μου έρχεσαι εδώ και μου έλεγες, ρε παιδί μου, ότι το κάνω με μεγάλο ρίσκο. Ισχύει. Και δικό μου οικονομικό ρίσκο. Και δεν ξέρω πώς θα βγει, τι θα γίνει. Έχει φτάσει αυτή τη χρονιά που λες. Εντάξει, φέτος είναι λίγο πιο στρωτά τα πράγματα. Θα σου πω. Κανονικά, αν ήμουν ένας άνθρωπος που θα στεκόμουν στο σίγουρο, θα έλεγα φέτος ότι θα ήταν όντως κάτι πιο εύκολο. Αλλά επειδή εγώ γενικά δεν κάθομαι ήρεμος και φέτος είπα να ανεβάσω, δηλαδή ουσιαστικά είναι επειδή αλλάζει ο χώρος, αλλάζει το line-up, όλο πίση. Αυτό έχει, σαφώς έχει συνέπεια να ανέβει τεράστια και το budget σαν event, ουσιαστικά είναι σαν να το κάνω πάλι από την αρχή. Oh. Γιατί ναι, αλλά όλο αυτό είναι πολύ... Δεν σου έχω πει. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Έτσι λέει, το ξέρω. Έτσι μου λένε περισσότεροι, αλλά ευτυχώς ή ίσως είμαι τυχερός, δεν ξέρω, λειτουργεί και... Δηλαδή, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Μέχρι στιγμής πως πάνε δεν το έχω μετανιώσει. Τους έχεις κλείσει όλους. Τους ναι, έχουν κλείσει, έχουν βγει τα αεροπορικά τους, είναι όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, μας στέλνουν μηνύματα. Επειδή περισσότεροι από αυτούς που διδάσκουν στο Millennium είναι και φίλοι μεταξύ τους, είναι λογικό. Α, ναι, και θα είναι μαζί εδώ. Και θα έρθουν με την ίδια πτήση, το βλέπουν λίγο και σαν εκδρομή στην Ελλάδα και είναι πολύ ενθουσιασμένοι όλοι. Αλλά γενικότερα υπάρχει πολύ ωραία διάθεση από όλους. Δηλαδή, επειδή όλοι αισθανόμαστε, όσοι είμαστε μέσα και το χτίζουμε αυτό, το τι θα συμβεί και ξέρουμε και έχουμε οραματιστεί τι θα δουν αυτοί που θα έρθουν. Είμαστε κι εμείς πολύ και αγχωμένοι, αλλά ωραία, ευχάριστα, happy ας πούμε. Ναι. Πόσο κόσμο χωράει τώρα φέτος τουλάχιστον, για να ξέρουμε. Φέτος, εντάξει, χωράει μέχρι και 1000 άτομα. Τέλεια. Ο χώρος. Αλλά ήδη είμαστε στις 600 συμμετοχές.
που για πρώτη χρονιά, μιλάμε, είναι τεράστιος ο αριθμός. Οι ειδήσεις μέσα στις 600 μετρήσεις είναι... 500 είναι από το εξωτερικό. Έτσι. 500 είναι από το εξωτερικό. Ακόμα οι Έλληνες φαντάζομαι ότι είναι τη τελευταία στιγμή, θα κλείσουν μέσα στο Φεβρουάριο. Κλασικά. Αλλά η αλήθεια είναι απίστευτο, γιατί αυτό σημαίνει ότι μόνο 500 ξένοι χορευτές. Σημαίνει και τι επίπεδο θα έχει αυτή η αίθουσα. Δηλαδή, τι χορευτές θα έρθουν σαφώς από το εξωτερικό. Είναι πολύ καλό για την Ελλάδα. Πάρα πολύ καλό. Τι ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει, όπως ήταν εκεί πέρσι, daily passes και έχει για όλο το one day pass, έχει το full access pass. Υπήρχε και επιλογή να διαλέξει μια τάξη η οποία έγινε sold out. Δεν υπάρχει πλέον. Έλα. Ναι. Αυτά. Τι ωραία. Ναι. Που χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θυμάμαι ότι ήμουν η πρώτη που ήρθες εδώ πέρα και μίλησες για το Dance Convention. Ναι, ναι, και φέτος να πούμε κιόλας ότι το έχουν στηρίξει και κάποιοι χορηγοί. Mm-hmm. Σαφώς το MAD από την πρώτη στιγμή, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο MAD. Από την πρώτη στιγμή, σε ό,τι και να κάνω, με στηρίζει και είναι δίπλα μου και σας ευχαριστώ. αλλά φέτος έχει μπει και η Sugar Free, που είναι σαν gold χορηγός, και η Fitness Nestlé. Τέλεια. Το ΙΕΚΑΚΜΗ, που στηρίζει την εκπαίδευση. Θα δώσουμε και μια χορηγία. Full χορηγία για ολοκληρωμένη φοίτηση 2 χρόνων, το ΙΕΚΑΚΜΗ, δωρεάν, αξίας 7.500 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιον τυχερό. Γενικά, θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θέλετε να φύγουμε, να κάνουμε. Να κάνουμε τώρα, να κάνουμε μόλις επιστρέψουμε. Μπράβο. Πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Θα επιστρέψουμε και θα κάνουμε ένα throwback φυσικά στα Video Music Awards, γιατί ο Νίκ Μαριάννας, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από όλα. MacBook, VMA, ακόμα και το χορευτικό που θες να κάνεις στο σπίτι σου. Εκεί, ακόμα και το Next Top Model τον είδαμε. Θα κάνω και χορευτικό εγώ. Αχ, γιατί βραστερό που μου θες να με ξεφτυλίσεις έτσι. Γιατί. Θα την γλιτώσει. Ναι, γιατί τώρα. Μα, πραγματικά. Πολύ ωραία. Θα περάσετε εσείς. Όχι εγώ. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Και μέχρι να. Όσο θα είμαστε στο break, δώσε και ένα site, σε παρακαλώ, να μπει ο κόσμος μέσα. Ωραία. www.nmdfconvention.com. Μπείτε μέσα. Υπάρχουν όλες τις πληροφορίες. Εισιτήρια, η χορογράφη, βίντεο, στο location. Ό,τι απορία έχετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το website και να στείλετε mail, ή μπορείτε και να πάρετε κάποιο τηλέφωνο στη σχολή χορού στη Γλυφάδα, στο Nick Mariano Dance Factory. Πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ 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 λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, να έχω επιστρέψει. Μου βγάλανε μικρόφωνα, μου βγάλανε ακουστικά, μου τα βγάλανε όλα και να ξεκινήσουν και να γελάσουν μαζί μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά όμως, πριν έτσι για να φάω όσο περισσότερο χρόνο γίνεται για να φύγουμε, έχουμε φωτογραφίες από Next Top Model που βρέθηκες εκεί. Ναι, βρέθηκα, η αλήθεια είναι. Πες λίγο πώς ήταν η εμπειρία σου σε αυτό. Ήταν πολύ ωραία τελικά. Βλέπουμε και εδώ η κάρτα, ναι. Εδώ ήταν, ναι, από το GNTM που ήταν στο Instagram του GNTM. Και έκανες, ήσουν λίγο πριν το τελικό, έτσι. Ήμουνα το τελευταίο μήνα, ναι, κάπου εκεί είναι, λίγο πριν το τελικό. Ήταν ωραία εμπειρία, ήταν ωραία. Και μπορώ να πω και η παραγωγή, είναι μια φοβερή παραγωγή που με στήριξε και με βοήθησε πάρα πολύ στο πώς να μπω σε αυτό, γιατί δεν είχα ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Τα κορίτσια ήταν συνεργάσεις, είχε και πλάκα. Πέρασα ωραία, ναι. Ορίστε. Εδώ είναι και φωτογραφίες με τα κορίτσια, σε βλέπουμε. Α, στη σχολή, ναι, στη σχολή. Ναι, ήσουν λίγο πριν το τελικό, γιατί ουσιαστικά οι τρεις από εκεί πέρα, ναι, που βλέπουμε, η Μαριάννα, η Καζαριάν και η Ευελίνα, ήταν στο τελικό. Ακριβώς. Και μετά. Ναι, πρέπει να ήταν 2 εβδομάδες πριν το τελικό, κάπου εκεί. Ναι. Ήταν πολύ ωραία και υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι και στο επόμενο κύκλο. Σας λέω και κάτι. Όντως. Ναι. Έχω μιλήσει με την παραγωγή ήδη. Φανταστικό spoiler αυτό. Εδώ, σε εμάς, δικό μας, spoiler, φυσικά. Να πούμε ότι είσαι και σε μια φάση πολύ δημιουργική πέραν του Dance Convention. Τώρα κάτι ραντεβού γινόντουσαν μέσα για Mad Walk. Έχουμε, ετοιμάζουμε φέτος πολύ δυναμικά πράγματα. Γκράντε καταστάσεις. Νομίζω πως ναι, πρέπει. Ήρθες και... Αχ, δεν μπορώ να τα πω κιόλας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα τα πω στην πορεία. Πριν όμως πάμε σε Mad Walk, έχουμε και φωτογραφίες από Video Music Awards. Θέλω να δω τι. Α, να, εδώ είμαστε. Α, πάλι στο σχολείο. Με άλλο τοίχο, άλλο χρώμα. Εδώ είμαι Ελένη, ναι, με Ελένη Φουρέιρα. Είμαστε από τη βλέπεις
φουλ σε πρόβες, σε μαλλιασμένοι όλοι. Ήταν από βραβεία. Είναι από τα φετινά, ναι. Νομίζω ήταν όταν κάναμε πρόβα για το Καραμέλα. Είναι δίπλα και η Τσέλη Τζένιξ, η χορογράφος. Εγώ είχα κάνει το Art Direction για αυτό το act. Ήταν, εντάξει, Μελένη, είναι τέλεια να δουλεύεις, δεν το συζητάω. Το έχεις εξελίξει κιόλας, εκτός από το κομμάτι δηλαδή της χορογραφίας. Πες, έχεις πιάσει Art Direction. Ουσιαστικά, ναι, και για τα Μάτγκο, αναλαμβάνω σαν show director, ας πούμε. Μάλιστα. Τα concept όλα. Ναι. Κανένας χρόνος για σένα. Α, μάλιστα, συγγνώμη. Ήρθε η ώρα. Εντάξει, ρε παιδιά, ήρθε. Ήρθε και είναι η ώρα που λέμε να σηκωθώ για να μου δείξει, λέει, μια χορογραφία. Ό,τι του φανεί, του Λουλοστεφανή. Εγώ. Τι! Άσε μας, δεύτερο που θα βάλεις και μουσική τώρα. Λοιπόν, σηκώνομαι. Θα κάνουμε λίγα βηματάκια, εντάξει, πολύ απλά πράγματα. Ωραία. Θα κάνουμε. Ναι. Δεν θέλω να σε πάρω από τα μούτρα πρώτη ναι, μέρα. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα με το μικρόφωνο είναι λίγο δύσκολο να το κάνω, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα καταλάβεις. Πες ότι είσαι τραγουδιστής. Ωραία, σωστά. Λοιπόν, εντάξει. Θέλω, πατάς δεξί, κάνουμε, τα πόδια είναι step touch, ναι. Step touch. Εύκολο. Θα βάλουμε χεράκια. Okay. Τώρα πάμε. Βέβαια θα βγάλω λίγο το μικρόφωνο. Πάμε, είναι ναι. Step, κάνεις κύκλο στο χέρι. Α, καλό και το κατεβάζω κάτω. Ναι, ναι, ένα κυκλάκι okay. Μπροστά. Οπ, step, ωραία, τετωμένο το χέρι. Okay. Touch, το άλλο. Και αντίστοιχα, πάμε άλλη μία μαζί γρήγορα και step. Έχει και το μικρόφωνο και δεν μπορείς να το κάνεις το μικρόφωνο. Δεν ισχύει αυτό. Εκτός αν κάνεις το μισό. Μπορούμε να τα αφήσουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, τα αφήνουμε. Θέλει να το κάνω εγώ. Λοιπόν, αλήθεια το λέτε τώρα αυτό. Πες ότι μία, ένα γκράντο και ότι κρατάω το μικρόφωνο. Και ότι εγώ τραγουδάω. Και θα κάνω αυτό και θα κάνω έτσι και μετά. Μπράβο, είναι step, touch, step, touch, κορμός, κορμός. Ωραία, να σας πω κάτι. Άκου. Αυτά τα κάνουν οι χορευτές. Θα έρθει στη σχολή και θα μάθει. Αυτά τα κάνουν οι χορευτές. Εγώ ουσιαστικά που θα είμαι το κεντρικό πρόσωπο, θα κάνω μόνο το step, τα και θα κάνω και τον κορμό έτσι. Σωστό και τον κορμό έτσι. Και λίγο attitude και αυτό και να και το. Λίγο attitude και λίγο, λίγο chin up και όλα τα σχετικά. Αυτό, αυτό. Έτσι πρέπει. Αυτό δεν είναι. Ναι. Να σας πω κάτι. Δεν περνάω πολύ καλά εγώ τώρα μαζί του. Καθόλου καλά δεν περνάω. Γιατί? Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου. Φαντάζομαι να πάω και στο Dance Convention που θα ξεφτυλιστώ κανονικά με όλους αυτούς τους χορογράφους εκεί πέρα, τους top of the top. Σαν κάνουμε ντουέτο είναι τώρα. Ναι, πραγματικά. Ναι, είχα γίνει θυσία. Μα δώσε μου το. Το κάνω αυτό. Λοιπόν, να πούμε ξανά πριν κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. 1, 2 και 3 Μαρτίου. NMDF Dance Convention, Νίκος Μαριάνος ουσιαστικά Dance Convention, για τρίτη χρονιά στην Ελλάδα. Φύγαμε από το μικρό το χώρο, έχουμε πάει στο μεγάλο το χώρο πια, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε ποια αίθουσα θα γίνει? Αίθουσα Κασιμάτη, πύλη Α. Ώρα. Ώρα ξεκινάει, σαφώς και έχουμε, πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί. Είναι καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ, non-stop. 9 το πρωί με 11 το βράδυ. 25 masterclass από μία μισή ώρα διάρκεια το καθεμία. Υπάρχει και ένα πάρτι που δεν το αναφέραμε, έκπληξη το Σάββατο το βράδυ, στις 11 η ώρα το βράδυ, που θα είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Άρα μπορεί να έρθει όποιος μας βλέπει και θέλει να έρθει να δει τους χορογράφους από κοντά στο ΆΚΑ. Okay. Εκεί στο χώρο, τέλεια. Στο stage, έχει στηθεί ολόκληρο stage με φώτα κτλ. Τέλεια. Που είναι ανοιχτά να έρθει οποιοδήποτε να χορέψει, να δει τους χορογράφους από κοντά, να φωτογραφηθεί. Να πούμε ότι υπάρχει ένα all inclusive, ας πούμε, pass και ένα που είναι day pass. Σωστό, για τις ξεχωριστές μέρες. Σωστό. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να δείτε ποια ημέρα σας ενδιαφέρει. Αλλά άσχετα από αυτό, για όλες τις πληροφορίες μπαίνετε μέσα στο nmdfconvention.com. Τα βλέπετε όλα, προγράμματα, χορευτές, χορογράφους, τα πάντα όλα. Οι οποίοι θα έρθουν οι 8 από ό,τι είπαμε πριν από λίγο, straight away από το LA. Σωστό. Από το Millennium. Σωστό. Αυτός ο κόκκινος τείχος και η κόκκινη αίθουσα που έχετε χαρακτηριστική. Μάθει. Να σας ρωτήσω κάτι. Φεύγουμε τώρα, μισό λεπτό. Φεύγουμε. Αυτοί οι δύο χορευτές που θα έρθουν και της Britney Spears, ναι, και της Jennifer Lopez, ανήκουν και αυτοί στο Millennium. Ναι. Βασικά, top of the top. Ουσιαστικά δουλεύουν σε όλο τον κόσμο, αλλά έχουν κάνει σίγουρα και κάνουν τάξεις και στο Millennium. Πόσες έχεις στο Nick Mariano Studio?
Dance Studio. Ναι. Ε? Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Θα θέλαμε, θα θέλαμε. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, εννοείται. Επηρεάζει και στην Γλυφάδα, είναι το LA της Αττικής. Έτσι ακριβώς. Οπότε το έχουμε κάνει και εμείς step by step. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε 1-2-3 Μαρτίου. Θα είμαστε κι εμείς με κάμερα εκεί πέρα να κάνουμε όλο το ρεπορτάζ, να δούμε τι συμβαίνει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Εσείς μπαίνετε μέσα, NMDF Convention, τα βλέπετε όλα. Τα classes, οι μέρες, είναι και το πάρτι, όλα αυτά. Φιλιά πολλά, θα τα πούμε αύριο, όχι αύριο, τη Δευτέρα, 4 ώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Φιλάκια. Πάμε. Πάμε. When I'm on the set, if I like it, then that's what I get, yeah.